Βγήκαμε. Και έχουμε ξεκινήσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και θα φέρουμε και εσάς τώρα στην παρέα μας, γιατί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο που κάνατε. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Τηλέμαχο Μουδατσάκη. Κάνατε ένα πολύ ζεστό σχόλιο και θα ήθελα να το μοιραστείτε και με τον κόσμο. Να το μοιραστώ ασφαλώς. Είπα λοιπόν ότι μετά το συμπόσιο ή μετά από ένα συμπόσιο, μετά από μια ευοχία, οι αρχαίοι επιδίδονται στο φιλοσοφήν. Δηλαδή στην τέχνη του λόγου, του διαλόγου. Και λοιπόν, να είμαστε εδώ. Μετά καλώς από ένα ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Μετά από μια εξαιρετική, πραγματικά πολύ ενθαρρυντική και πολύ τροφαντή, ωραία συνταγή, εκπομπή, αφού συνταγή, αφού ανοίγει την όρεξη. Να μας λοιπόν για να μιλήσουμε για λογοτεχνία. Να σας ρωτήσω πριν πάμε στη λογοτεχνία, εσείς μαγειρεύετε? Και αν προφανώς μαγειρεύω, από τα φοιτητικά μου χρόνια. Η γεύση που αγαπάτε και η κουζίνα που λατρεύετε? Αυτό που είδα πάντως με ενέπνευσε και πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ... Μ' αρέσει πάρα πολύ το σπαγκέτι, ιδιαίτερα στα ζυμαρικά, αλλά εντάξει, γενικώς επιτιδεύομαι στη μαγειρική. Έχετε χρόνο για προσωπικές στιγμές, για να μαγειρεύετε, να καλέσετε φίλους, να πιείτε ένα καλό κρασί, να κάνετε μια καλή κουβέντα, να δείτε τηλεόραση, να κάνετε μια βόλτα, ή είστε ως ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σκηνοθέτης, καθηγητής και του Πανεπιστημίου. Καλά, το ομότιμος προκύπτει, αλλά το θέμα είναι να είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Έχω το μεταπτυχιακό πια. Έχω κάνει εσωτερική μετάταξη στην Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διδάσκω εκεί στο μεταπτυχιακό, δηλαδή στα master class και, και στα διδακτορικά. Αλλά δεν, να απαντήσω Στέλιο στην ερώτησή σου, δεν μου μένει χρόνος, αλλά οφείλω να έχω χρόνο. Το καλοκαίρι κάτι γίνεται, αλλά το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, καθώς ανεβάζοντας ένα έργο στο θέατρο, είμαστε πάντα μια ομάδα, δηλαδή πάντα σε επαφή και επικοινωνία, και μάλιστα πολύ σφιχτή από ένα σημείο και μετά, αυτό το κάνω. Πάντως, ένα σπαγκέτι δεν το στερούνται. Όταν δηλαδή σκηνοθετείτε, μπορεί να κάνετε τραπέζι, να μαγειρέψετε, ναι, για όλο το θείασο. Για όλο το θείασο, ναι. Και καθώς δουλεύω με την ιδέα του Black Box, τα τελευταία μου έργα, αυτό πρόσφατα έκανα τον Ιδίποτα Τύρανο, με τον οποίο εκπροσώπησα την Ελλάδα στο Παρίσι, στο φεστιβάλ του Μπερτελό, σε ένα από τα ωραίτερα θέατρα του κόσμου. Είμαστε 6-7 στο σύνολο. Λοιπόν, εγώ τους τάισα αρκετές φορές και μάλιστα δεν απέφυγα και κάποια έκπληξη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η σωματική ρόμη, η ενέργεια προϋποθέτει μια καλή διατροφή. Αυτό που κάνετε λίγο πολύ εδώ εσείς, ότι αυτό είναι και ένα αίτημα ενέργειας, πέρα το ότι είναι μια πολιτική διατροφική πολιτική, έτσι δεν είναι? Τώρα ακούω τελευταία, ακούω επίμονα, και μάλιστα είμαι σε ένα συνέδριο, αντίστοιχα ήμουν φάλτσα, μπήκα μέσα στο συνέδριο αυτό, ότι... Μπήκατε αυτό, φάλτσα, για ποιο λόγο, μπήκα, συνέπεσε? Όχι, κατά λάθος. Είχα συνέδριο και συνάντηση σε μια άλλη αίθουσα ενός μεγάλου ιδρύματος στην Αθήνα και μπήκα φάλτσα μέσα σε μια διάλεξη όπου το θέμα ήταν η πολιτική της διατροφής, ένας πολιτισμός που αφορά στη διατροφή. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Το παρακολουθήσατε όμως? Ναι, βεβαίως. Φάλτσα, μπήκατε, αλλά σταθήκατε εκεί, τουριστική. Ήταν τελικά. Ναι, ήταν μια εκπομπή η οποία αφορούσε και στον τουρισμό. Να λοιπόν που είμαστε... Χαιρόμαστε γιατί είστε ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούμε να συνδιαλεγούμε και να πούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και να θίξουμε ζητήματα σημαντικά. Βέβαια, σήμερα να πούμε στον κόσμο ότι είστε κοντά μας εξ αφορμής και της παρουσίασης του νέου σας έργου, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ναός από φύλλο κανέλας». Έχει όμως και έναν υπότιτλο «Ποίημα νεολιθικής κοπής». Είναι ο υπότιτλος για να βοηθήσει να εισαγάγει τον αναγνώστη στο ότι μελγενέστε, ή... Βοηθήστε μας λίγο, γιατί για κανέλα μιλάει. Ναι, μαγειρική ξεκινήσαμε να λέμε εμείς, ακριβώς, αλλά μαγειρεύουμε το πνεύμα τώρα. Είναι περί αυτού πρόκειται ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι ένα υβριδικό έργο. Είναι ένα τελείως διαφορετικό έργο. Όπως ξέρετε, στην λογοτεχνία έχω δύο μεγάλα έργα, την Τάμφια Ετέρας και το Χειροτέχνη του Αίματος, δύο μυθιστορήματα, τα οποία έχουν, εν πάση περιπτώσει, συνοδευτεί από αλλεπάλληλες διακρίσεις, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί, το θέμα. Το στίχημα εδώ είναι ένα, ότι ήθελα μια νέα λογοτεχνία. Ήθελα ένα έργο υβριδικό, δηλαδή ένα έργο το οποίο να έχει ποίηση μέσα, αλλά που να μην είναι ποίηση. Είναι ουσιαστικά ποιητική πρόζα, γι' αυτό βλέπετε το ποίημα των νεολιθικής κοπής, μιας άλλης κοπής.
Να σας πω όμως ευθέως, για να το συνδέσω με αυτά που προηγουμένως είπαμε και αυτό που προηγουμένως είδα, ότι το ναός αφορά σε ένα, θα έλεγε κανείς, σε ένα σύμπαν ή σε ένα περιβάλλον μορφοπαιδευτικό, θρησκευτικό, λίγος πολύ, ο ναός. Σε ένα περιβάλλον που λίγο θα παρέπεμπε και στο Βυζάντιο. Το κανέλα, που αφού είναι ο ναός από φύλλο κανέλας, το κανέλα παραπέμπει σε ένα σύμπαν γεύσεων. Και ιδιαίτερα πρέπει να σας πω ότι η κανέλα, όπως έτσι πρέπει να το ξέρετε, το γνωρίζετε, αυτό το γνωρίζει ο κόσμος, ότι ήταν το μπαχαρικό της θεάς Αφροδίτης. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις. Ναι, έχετε το δίκιο. Άρα ενεργοποιείται συνολικά τις αισθήσεις του αναγνώστη. Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να μας πείτε με αυτά τα αυτοτελή, με αυτά τα ποίηματα, αυτή τη συλλογή ποιημάτων με έναν ιδιάζοντα όμως τρόπο, γιατί ξεφύγατε από το μυθιστόρημα, κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό, νεολιθική σκοπή, όπως λέτε κι εσείς. Θα ήθελα να μου πείτε σε ποιο κοινό απευθύνεστε. Είναι εξειδικευμένο το κοινό το οποίο αντιλαμβάνεται. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, για την εξαιρετικά ευφυή ερώτηση. Αλλά να πω ότι δεν είναι ποίηματα συντεταγμένα. Mm-hmm. Είναι μια αλληλογραφία. Αποφάσισα να συνομιλήσω με έναν Άγιο. Το Άγιο στην ευρύτερη του έννοια, γιατί μπορεί να είναι και αγιώπες. Αποφάσισα λοιπόν να συνομιλήσω με έναν Άγιο και αυτή τη συνομιλία μου την κατέθεσα σε μία επιστολή, σε ένα γράμμα, το οποίο περιλαμβάνει 6 οίκους και κάθε οίκος άλλους 6 τέτοιους. Κάποιες στάσεις. Ναι, κάθε 6 οίκους έχω μία στάση. Mm-hmm. Το γράμμα αυτό έχει αναλάβει ένα κοριτσάκι, το οποίο, ένα χερουβικό κοριτσάκι, ένα, θέλει κανείς, μια ιδεούλα, ας πούμε, μια νοητούλα να το δώσει στον Άγιο την ώρα της λιτανίας του. Και εφόσον λοιπόν λιτανεύεται ο Άγιος, ο κόσμος είναι εκεί και περιμένει λίγος πολύ να δει τον Άγιο. Και με την έννοια αυτή κάθε οίκος διακόπτεται από μια στάση του πλήθους, mm-hmm, εν ώψη της ελεύσεως του Αγίου. Και εκεί είναι και το μυστικό της γραφής. Ότι κάθε 6 οίκους έχουμε μία στάση όπου το κοριτσάκι είναι εκεί και αδειμονεί να δει τον Άγιο. Και μάλιστα συνομιλεί με ένα αγοράκι που στο τέλος, δεν θα σας πω ποιο είναι το τέλος, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη μυθολογία στις στάσεις. Το κοριτσάκι είναι επίμονα εκεί, κρατάει το φάκελο και περιμένει να το δώσει στον Άγιο. Το γράμμα μου. Βέβαια, από εκεί και ύστερα έχω το επόμενο μέρος του έργου, το ονομάζω Μικρός Ευαγγελισμός, και εδράζεται στην ιδέα του Dies Illa, δηλαδή σε μια καταληκτήρια ημέρα, σε μια ημέρα όπου θα επισυμβεί κάτι το εξαιρετικό, κάτι το απρόοπτο, κάτι το μη αναμενόμενο. Το επόμενο μέρος του έργου είναι το Te Deum, όπου εδώ συνομιλώ ή αναφέρομαι στους μίμους οι οποίοι έμειναν έξω κατά την μεγάλη δίωξη του θεάτρου, έμειναν έξω από το ναό. Απομονώθηκαν λοιπόν. Ναι. Και με την έννοια αυτή λοιπόν συνεχίζω μαζί τους με έναν επίσης, με μία απεύθυνση, ένα λόγο που είναι, δεν ξέρω, θα το δείτε εσείς βέβαια, γιατί δεν μπορώ να το πω αυτό, ότι είναι λίγο κρυπτικός. Ο λόγος σας είναι, ναι, είναι ιδιαίτερος. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί σας ρώτησα και αν απευθύνεστε και σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό. Ναι, και δεν απάντησα, συγγνώμη. Περισσότεροι, όχι, θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Ο περισσότερος κόσμος, το μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό, χρειάζεται κάτι πιο εύπεπτο. Ακριβώς. Κάτι που να είναι και στη δημοτική. Ναι. Εσείς γράφετε με έναν εξαιρετικά γλαφυρό, εξαιρετικά παραστατικό τρόπο στην καθαρεύουσα. Και τηρείτε σε μια λόγια σε γλώσσα. Μια λόγια, ναι, όχι στην καθαρεύουσα. Επακριβώς, έχετε δίκιο. Αυτό θεωρείτε ότι κάνει το έργο σας πιο σύνθετο για κάποιον αναγνώστη ο οποίος δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος ή τον βοηθάει να ανοίξει τους ορίζοντές του και είναι σαν μια αφύπνιση. Ακριβώς. Αυτό έκανα και στα μυθιστορήματά μου. Δηλαδή θέλω να ανεβάσω λίγο το αναγνωστικό κοινό. Τον πύχη. Τον πύχη, όπως το λέει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή αν πάρει ένα ερέθισμα. Κοινότυπο. Στο παρόν, πάρει ένα ερέθισμα τώρα με μια λέξη που είναι περίεργη ή μια φράση η οποία παραπέμπει σε κάτι άλλο. Την οποία θα ψάξει και καθώς ψάχνει, ναι, θα πάει σε έναν άλλο, σε ένα άλλο μέρος και σε ένα άλλο επίπεδο. Και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον εγώ έτσι το εισέπραξα. Καθώς πολύ ωραία το εισπράξατε. Προσπαθούσα να το απορροφήσω και να μπω και λίγο στη φιλοσοφία σας. Γι' αυτό έχω
Έχω ενθουσιαστεί γιατί σας έχω κοντά μου και μπορώ να σας αφήνω και τις ερωτήσεις. Θα μπορούσα να είσαι και φοιτητρία μου, αφού έχεις τελειώσει παιδαγωγικό τμήμα, θα μπορούσα να είσαι παιδαγωγός. Με την έννοια αυτή, θα σε ενδιαφέρει και ως αναγνώστη. Σίγουρα. Κυρία μου Δατσάκη, επειδή αναφέρατε τους φοιτητές και έρχεστε επί σειρά ετών σε επαφή με τα νέα παιδιά, πείτε μας τι αίσθηση έχετε για αυτή τη νέα γενιά που έχει κατηγορείται από άλλους ή έχουμε να αποθέσει τις ελπίδες μας κάποιοι άλλοι. Ναι. Είναι παιδιά που έχουν ανησυχίες, είναι παιδιά που έχουν μια παιδεία, ένα επίπεδο. Λοιπόν, εγώ θα πρέπει να σας πω ευθέως ότι είμαι ευτύχησα και ευτυχώ να έχω εξαιρετικούς φοιτητές. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός με τους φοιτητές μου και είμαι και τώρα πολύ τυχερός στο μεταπτυχιακό. Πρέπει να σας πω ότι έχω κύριους τους 11 διδάκτορες εδώ και στην Ευρώπη, στο Πανεπιστήμιο της Αβινιόν, των Παρισίων, του Μόντε Κασίνο και στην Ελλάδα. Και είμαι πανευτυχής γιατί τα παιδιά έχουν μια τρομερή εφορία, μια εφορία σκέψεως, μια δημιουργικότητα, έναν παλμό, αλλά και στο προπτυχιακό. Και στο προπτυχιακό. Χαίρομαι που το λέτε αυτό. Πραγματικά είμαι πολύ ευτυχής. Πρέπει να σας πω ότι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τουλάχιστον, στο βλέπω και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν είχαμε ποτέ ένα αρνητικό κρούσμα. Δηλαδή να είχαμε μια ανίκεια συμπεριφορά ή μια συμπεριφορά η οποία δεν θα παρέπεμπε ενδεχομένως σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Θεωρώ ότι η νέα γενιά είναι. Αυτή τη στιγμή βέβαια αποφασίστε να τα ανακαλύψεις. Γιατί δεν έχετε μόνοι σας. Εσύ πρέπει να πας στην νεολαία. Εσύ πρέπει να ανακαλύψεις το νέο μέσα από το διάλογο, μέσα από τη συζήτηση, μέσα από μια εφορία που θα δημιουργήσεις εσύ. Έχετε και μέσα δίκιο. Από ένα ερέθισμα το οποίο θα εμπνέει τους νέους. Καθοδηγητικά αρχικά και μετά αφήνοντας τον νέο να ανοίξει τις φτερούγες του και να ξεδιπλώσει αυτό το οποίο έχει μέσα έχει του. Μέσα του. Γιατί ακριβώς έχει μέσα του ένα πολύ πλούσιο κόσμο νέος. Και αλλήμον αν δεν είχε ένα πλούσιο κόσμο. Το θέμα είναι ότι τον πλούτο πρέπει να τον αναγνωρίσεις εσύ και να τον καταστήσεις εν συνεχεία ενεργό και να ενεργό εξελιχθεί. Και βεβαίως να τον καθυλώσει. Όλο ότι πρέπει να καθυλωθεί ο νέος, αλλά πρέπει να πιστεί για να καθυλωθεί. Με την έννοια αυτή, να δοθεί στην επιστήμη, στα γράμματα, στις τέχνες, στην ποιήση, στην ζωγραφική. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε κάτι άλλο. Έχουμε βάλει βάσει του εκπαιδευτικού μα συστήματο τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία σε μια διαδικασία να αποστηθίζουν, να παπαγαλίζουν, τους μιλάνε για σκληρές εξετάσεις, για πτυχία, για τίτλους. Για να είναι επιτυχημένοι και να έχουν μια πορεία ζωής. Δεν τους μιλάει κανείς για τον πλούτο που έχει η μουσική, την αποκάλυψη ενός τραγουδιού, ενός έργου τέχνης, μιας θεατρικής παράστασης, μιας ταινίας στο σινεμά, ακριβώς. Που είναι και αυτό κομμάτι απολύτως. Της παιδείας. Εξαιρετικά, εξαιρετικά εύστοχη παρατήρηση. Εκείνο που προσπάθησα να καλλιεργήσω όλα τα χρόνια αυτά και προσπαθώ να καλλιεργήσω είναι η κριτική σκέψη και στάση. Γιατί σας αρέσει αυτό, γιατί αυτό είναι ωραίο. Το θέμα ωραίο ή, εν πάση περιπτώσει, ο χαρακτηρισμός ενός έργου ως ωραίου είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Γιατί πίσω από αυτό κρύβεται η ερμηνεία του κόσμου όπως την αντιλαμβάνει το καλλιτέχνης. Αυτή τη στιγμή ο φοιτητής εντρυφίσει σε αυτό. Αυτή τη στιγμή ο φοιτητής αποφασίσει σε συνδρομή, σχέση με τον δάσκαλό του, με τον καθηγητή του, να ανακαλύψει τη γοητεία που υπάρχει πίσω από τα κείμενα ή πίσω από ένα έργο τέχνης, πίσω από ένα καλλιτέχνημα, τότε νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει το κάλλιστο. Γιατί δεν μπορεί κανείς να επιτρέπει την παπαγαλία. Δυστυχώς συμβαίνει αυτό. Το παιδί θέλει να πάει την επόμενη μέρα στο σχολείο ή επιβάλλει να πάει την επόμενη μέρα στο σχολείο και να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις του δασκάλου ή, εν πάση περιπτώσει, να πει το μάθημα, όπως λέγαμε παλιά. Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα αυτό. Το θέμα είναι τι προκύπτει ως προκοπή, τι προκύπτει ως απότοκο μιας εντρίφησης ή μιας οποιασδήποτε εντρίφησης του μαθητή, του φοιτητή με τα κείμενα, με το αντικείμενό του. Γιατί δεν είναι πάντα τα κείμενα. Βλέπετε τώρα τα κείμενα έχουν περάσει με διαφορετική διάσταση. Είναι ψηφιακά τα κείμενα. Αλλά έξω από αυτό, να επιστρέψω στην ερώτησή σου, είναι η ζωγραφική, ένα έργο τέχνης. Τι κάνει εκεί ο ζωγράφος, τι απεικονίζει, ποιες συγκινήσεις έχει περιλάβει μέσα σε αυτό. Αν καταφέρουμε να συγκινηθεί ο μαθητής, το παιδί στο δημοτικό σχολείο, ο φοιτητής αργότερα, στην συναπάντησή του με ένα καλλιτέχνημα, με ένα έργο τέχνης, έχουμε επιτύχει το μέγιστο. Κυρίως να συγκινηθεί και αυτή τη στιγμή συγκινηθεί θα μπορεί να αντιδράσει. Πώς? Γιατί αν δεν υπάρχει συγκίνηση,
βιωματική μάθηση και πώς μέσα από το θέατρο μπορούμε να πετύχουμε όλο αυτό το οποίο περιγράφαμε τώρα για έναν φοιτητή, αλλά εγώ θα σταθώ στις πιο μικρές ηλικίες, στις πιο ευαίσθητες ηλικίες που διαμορφώνονται και οι προσωπικότητες. Ας πάμε στην ηλικία του δημοτικού, σε ένα παιδί. Πώς μέσα από το θέατρο και την επαφή του μπορούμε και να προάγουμε τη γνώση, αλλά και να αποκομίσει γνώσεις οι οποίες γίνονται κομμάτι, βίωμά του και όχι επιφανειακά. Ναι, ακριβώς. Το βίωμα είναι ένα μεγάλο στοίχημα στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Γι' αυτό και το θέατρο ως πρακτική τέχνη στην εκπαίδευση, αλλά και εν γέννη ο λόγος ως πρακτική στην εκπαίδευση, έχει μέγιστη σημασία. Αυτό όμως στηρίζεται σε δύο πράγματα. Στηρίζεται κυρίως στην μεταφορά, δηλαδή λέμε παίζουμε με τα παιδιά μας, χάρη, έτσι. Και λέμε τώρα, κοίταξε, εδώ εσύ είσαι ο αποδέκτης μιας επίθεσης που σου έκανε ο προηγούμενος ως γάτος. Ο προηγούμενος λοιπόν ως γάτος... Προσομοιάζουμε δηλαδή καταστάσεις με κάποιον ρόλο, καταστάσεις πραγματικής ζωής, καθημερινότητας. Ναι, αλλά αυτό όμως τότε βιώνει το παιδί, βιώνει τον ρόλο που του έχεις αναθέσει. Ναι. Είπα τώρα το γάτο, ξαφνιάζομαι τόσο δίποτε. Άλλα πράγματα. Ας πούμε, εγώ θα έλεγα να κάνουμε μια δοκιμή πάνω σε ένα θέμα που αφορά στην αγάπη. Σκέπτεται αφορά... και ευρά, λοιπόν. Βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή αφομοιώνεις το πρόσωπο που υποδίεσαι, το λέω τώρα λίγο πιο εξεζητημένα, αυτή τη στιγμή αφομοιώνεις, βιώνεις και την εμπειρία του. Βιώνοντας όμως την εμπειρία του, φτάνεις σε μία, αυτό που θα λέγαμε, που θα λέγαμε, εν πάση περιπτώσει, βιωματική γνώση. Τώρα, η ιστορία δεν μπορεί να διδάσκεται με την έννοια που διδάσκεται μέχρι τώρα. Ωραία. Δεν μπορεί να... Με τη στήρα γνώση, δηλαδή, με την αποστήθηση, γενικώς τα αφηγηματικά. Γενικώς τα αφηγηματικά μαθήματα δεν μπορούν να διδάσκουν τη στήρα γνώση. Πώς θα διδάξεις τον καλό Σαμαρίτη? Χθες ήταν και τη Σαμαρίτη τους. Μια πολύ ωραία παραβολή. Με πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία του Σαμαρίτισμου. Ο Σαμαρίτης σήμερα παραπέμπει στο Σαμαρίτισμο, δηλαδή στη βοήθεια, στη σύσταση των άλλων, στη συμπαράσταση των άλλων. Αν λοιπόν το θέμα αυτό διδαχθεί μέσα από το παιχνίδι των ρόλων, ο νέος, το παιδί, θα έχει τη δυνατότητα με τα δικά του ρεφλέξ, με τα δικά του ανακλαστικά, να προσεγγίσει το θέμα συνείδην. Οπότε βγαίνει. Και την εμπειρία αυτή δεν θα την ξεχάσει και ποτέ. Όχι, γιατί είναι βιωματική. Να ρωτήσω, γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο. Ναι. Σε μία πόλη που δεν έχει θεατρικές σκηνές, που η εμπειρία του θεάτρου είναι έτσι λίγο παροδική, οπότε κατέβουν παραστάσεις από πάνω. Πώς μπολιάστηκε η ψυχή του Τηλέμαχου Μουδατσάκη και τάχτηκε στην τέχνη της θεατρολογίας, του θεάτρου, του θεατρικού λόγου? Τώρα, αυτή είναι μια πραγματικά πολύ προσωπική ερώτηση και θα απαντήσω προσωπικά. Ας πω, εγώ από παιδί άκουγα στο σπίτι μου μουσική. Γιατί η οικογένειά μου, η μητέρα μου παλαιότερα, όχι βέβαια με τα τελευταία χρόνια πια, αλλά και η γιαγιά μου έπαιζαν έγχορδα. Άκουγα άρπα από μικρός, κιθάρα. Ήσασταν ένα τυχερό παιδί, λοιπόν. Ναι, είμαι τυχερό παιδί. Μεγαλώστε σε ένα πολύ, ναι, πολύ όμορφο, ναι, περιβάλλον. Αστικό περιβάλλον. Ένα τυχερό παιδί και μετά απολύτως. Και αμέσως μετά ο πατέρας μου, όπως ξέρετε, ήταν ο γνωστός βιβλιοπόλης στο Ηράκλειο και έζησα για πολλά χρόνια, για 30 χρόνια μέσα στο ναό. Μέσα στο βιβλίο. Ναι, ναι, μέσα στο ναό το βιβλίο. Έζησα μέσα σε αυτά. Έτσι λοιπόν. Και είναι περίεργο γιατί ορισμένα πράγματα που τα διάβαζα, που τα είχα αγαπήσει πολύ ως παιδί, όπως τα μικρά εικονογραφημένα κλασικά, μετά τα δίδαξα με βάση την δομική σημασιολογία. Δεν είναι περίεργο αυτό? Ναι, είναι περίεργο. Δηλαδή, ας πούμε, την Πεντάμορφη και το Τέρας, που την είχα απολαύσει ως παιδί, όπως την είχατε απολαύσει και εσείς ενδεχομένως, τη δίδαξα μετά στο Πανεπιστήμιο με τις αρχές της δομικής σημασιολογίας. Και αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλη συγκίνηση. Αλλά ούτως ή άλλως από εκεί πέρασα, λοιπόν, πέρασα από τις αναγνώσεις, από τα βιβλία, από τη μουσική, πέρασα στο σύμπαν του θεάτρου και γίνει στο σύμπαν των τεχνών. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη θεατρική παράσταση που είδατε ή το πρώτο αυτό μαγικό πλάσμα που επί σκηνής έκανε κάτι? Βεβαίως. Να σκυρτήσει μέσα σας. Ήμουν 8 χρονών, βρισκόμουν στο Σκοτεινό Παιδιάδος, το χωριό από όπου κατάγει το πατέρα μου, όπου και ζούμε, έχουμε και πάντα το σπίτι μας εκεί. Θυμάμαι ένα θείασο, δεν πρέπει να είμαι, 7-8 χρονών πρέπει να ήμουν, ένα θείασος ο οποίος είχε έρθει βράδυ, είχε καταλύσει στο χωριό, τελείως μυθική κατάσταση. Θεατρικά και, μπουλούκια, ένα θεατρικό μπουλούκι, ναι, και υπήρχε μόνο κεριά, λαμπάδες κτλ. Λοιπόν, ήρθε ο θείασος, ήταν 4 άτομα και έπρεπε να καταλύσουν κάπου
κατέληξαν εκ των πραγμάτων σε ένα καφενείο όπου και έδωσαν παράσταση την επόμενη μέρα και όπου το εισιτήριο ήταν ένα ή δύο αυγά ή, εν πάση περιπτώσει, ένα πιάτο φαγητό. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία για μένα. Το λέω και αυτή τη στιγμή, ανατριχιάζω ακόμα. Εκεί παρακολούθησα την πρώτη θεατρική παράσταση, που δυστυχώς δεν ήταν για παιδιά. Ήταν λίγο για ένα κοινό πολύ πιο προχωρημένο, αλλά αυτό ήξεραν οι ηθοποιοί, αυτό παρουσίασαν. Σε ένα καφενείο, λοιπόν, όπου η διαμοιβή ήταν, ο φωτισμός μάλλον, ήταν υπόκοφος, με κεριά, δεν νομίζω ότι υπήρχε καν φακή, και απ' έξω μία μικρή φωτιά στον Άβγιο Χώρο. Το καφενείο αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα. Στο σκοτεινό παιδιάσμα. Λοιπόν. Είχε πουληθεί σε κάποιον, ο οποίος το πουλάει τώρα, και εχθές είδα ένα πολιτήριο απ' έξω. Σε αυτό ένα καφενείο που δεν ήταν περισσότερο από 25 τετραγωνικά. Είδατε για πρώτη φορά θέατρο από ένα θείασο Μπουλουκιού. Και πότε αποφασίσατε ότι εμένα η τέχνη του θεάτρου με αφορά σοβαρά και αρχίσατε να δημιουργείτε θειάσους, να σκηνοθετείτε παραστάσεις, να διδάσκετε την τέχνη του θεάτρου? Και είπατε ότι αυτή είναι η ζωή μου. Ήδη από το Πανεπιστήμιο, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη φιλολογία. Ήδη τότε μπήκα στη σχολή, σε μια σχολή θεάτρου, η οποία μετεξελίχθηκε σε σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Εκεί σπούδασα κανονικά θέατρο, βέβαια μετά έκανα μεγάλες σπουδές στη Σορβόνη, δηλαδή σπούδασα με την κατηγορηματική έννοια θέατρο, σκηνοθεσία θεάτρου. Ανήκετε στην πρώτη εκείνη ομάδα, στον πρώτο πυρήνα, όταν γεννήθηκε το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, λοιπόν. Η σχολή του Κρατικού Θεάτρου, ναι, Βορείου Ελλάδος. Η σχολή, ναι, ακριβώς. Ακριβώς ήταν, τότε ήταν ένας πολύ φωτισμένος σκηνοθέτης, ο Κυριαζής Χαρατσάρης, μεγάλος άνθρωπος του θεάτρου, μουσικός ο ίδιος, ερμηνευτής και σκηνοθέτης. Στη σχολή εκείνου σπούδασα. Αμέσως μετά, όταν εκείνος απείλθη εις Κύριον, αμέσως μετά δημιουργήθηκε η σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αυτή ήμουν στον προθάλαμο. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς είναι να καταπιάνεστε με ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, τραγωδία για παράδειγμα, και να έχετε και την ευθύνη να το μεταφράσετε και να το μεταφέρετε επί σκηνής, να σκηνοθετήσετε. Εδώ είναι το μεγάλο μου στοίχημα. Εδώ είναι. Δηλαδή, η μετάφραση πρέπει να προημιάσει τη σκηνοθεσία. Και στη μετάφραση αυτό που κάνω, και το είδατε στον Ναό από φίλο Κανέλλας, είναι ότι αναζητώ και τους τρεις ελληνικούς γλωσσικούς πολιτισμούς. Δηλαδή, έχω στοιχεία ήδη από τον αρχαιοελληνικό ιστό, δηλαδή κείμενα από το αρχαίο, στίχους από το αρχαίο κείμενο. Παραδείγματος χάρη στον Ειδίποδα λέει επιτίθεται ο Ειδίπου στον Τηρεσία και του λέει, μα εσύ που του λέει ότι, του λέει, τυφλός, ότι είσαι τυφλός στα τότα των τενούν τα τόμα τι. Ότι εσύ είσαι, εγώ μπορεί, εν πάση περιπτώσει, με κατηγορείς για απραξία, αλλά εσύ είσαι τυφλός από κάθε άποψη. Στοιχεία λοιπόν από τον αρχαιοελληνικό ιστό, στοιχεία από την βυζαντινή λογοτεχνία, από τον ορθόδοξο βυζαντινό μεσαιωνικό πολιτισμό. Όπως παραδείγματος χάρη λέει ο Ειδίπους, τώρα λέω επειδή είναι επίκαιρος ο Ειδίπους, στον Τηρεσία, ότι έλα εσύ που γνωρίζεις, εσύ ο μέγας θεσφατιλόγος, εσύ που γνωρίζεις αυτά που εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Ομάντης. Ναι, αλλά του λέει, αλλά ρίσε ημάς την πόλη και σένα, απαλλάσσοντάς την από τα δύο. Που χρησιμοποιώ το ορίσε μας, σώσε μας από το ρίο που θα πει σώζω, από τον Πατέρ ημών. Οπότε θεωρώ ότι είναι... Αυτό όλο απαιτεί τεράστια έρευνα, πολύ χρόνο, γιατί αυτό. Ναι, μεν έχετε το υπόβαθρο εσείς, αλλά επειδή είστε ένας άνθρωπος ο οποίος εμφαίνει στη λεπτομέρεια, πρέπει να χρειάζεται να σας απορροφά πάρα πολύ χρόνο και έρευνα και φαντάζομαι... όχι ημερών, ναι, και ωρών, όχι, είναι. Μηνών. Ναι, είναι. Για κάθε έργο έχω ένα ολόκληρο χρόνο προετοιμασίας, γι' αυτό και δεν κάνω πάρα πολλά. Κάνω κάθε χρόνο μόνο ένα έργο. Ο Ειδίπους που μας έκανε και διεθνή επιτυχία, γιατί εγώ αυτό που θέλω είναι να είναι παρούσα η Ελλάδα στον κόσμο. Δεν θα με ενδιαφέρε, δεν θα με αρκούσε να είμαι σε έναν χώρο. Στην Αθήνα, παραδείγματος χάρη, τώρα έπαιξα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που είναι το must αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Δεν θα με αρκούσε αυτό. Θέλω η δουλειά μου να είναι να εκπροσωπεί τη χώρα. Το βλέπετε πιο ολιστικά. Ναι, ολιστικά ακριβώς. Να εκπροσωπεί τη χώρα στον κόσμο. Θέλω να είμαι στο Παρίσι, να είμαι στην Αβινιόν, να είμαι στην Τουρκία, να είμαι στην Κωνσταντινούπολη, να παίξω στο ναό της Αγίας Ειρήνης, για να είναι παρούσα, παρόν εκεί ο ελληνικός πολιτισμός. Κύριε Μουδατσάκη, ναι, με αυτό το λόγο
έτσι όπως τον μεταφράζεται, που πατάει στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Στη Μεσαιωνική. Στη Μεσαιωνική και στο σήμερα. Που πάτε στα ξένα θέατρα, μας αναφέρατε συγκλονιστικούς σταθμούς και ακούνε ένα θεατρικό ελληνικά. Κείμενο που δεν το καταλαβαίνουν στα όχι, ελληνικά. Όχι, έχουμε τίτλους στα γαλλικά ή στα αγγλικά. Α, υπάρχουν βεβαίως, προφανώς, ναι. Υπέρτιτλοι, ναι, θα μπορούσα και τώρα θα κάνω ένα έργο στο Παρίσι, μεγάλους ηθοποιούς, το Βρετανικό του Ρακίνα στα γαλλικά. Εγώ παίζω, εδώ παίζω με ελληνικά. Και με τίτλους στα γαλλικά, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει, που σε ενδιαφέρει είναι να είναι παρούσα η ελληνική γλώσσα, η οποία τίνει, ξέρετε ότι εδώ έχουμε σχεδόν καταργήσει τα αρχαία ελληνικά. Ναι. Ενώ σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά. Και εδώ προσπαθούμε να τα αποδομήσουμε, μου φαίνεται. Εκεί είμαστε ο πυρήνας, είμαστε και κύβα του πολιτισμού. Δεν μπορεί η Αντιγόνη να φύγει από τα σχολεία, δεν μπορεί να φύγει από εκεί. Και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία, το βλέπει βέβαια. Εγώ από την μεριά μου, εφόσον εκλήθη να λίγος πολύ να γνωμοδοτήσω ή να συμβουλεύσω, το είπα, ότι δεν μπορεί να εκλείψει ο αρχαίος ελληνικός λόγος. Ξέρετε, είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να βρούμε όμως ένα άλλο τρόπο, πιο εύληπτο, πιο βιωματικό. Μα ίσως, ακριβώς πιο... αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Συνδέεται αυτό που είπαμε ακριβώς προηγουμένως. Ότι αν αυτό διδαχθεί ή περάσει μέσα από τα βιώματά μας, μέσα από τις συγκινήσεις, μέσα από τα ειδίσματα, μέσα από τα θεατρικά ποικίλματα. Τι είναι τα θεατρικά ποικίλματα? Είναι αυτό που σου ανοίγει την όρεξη να δεις ή να συναντήσεις ένα καλλιτέχνημα. Είτε είναι ζωγραφικό, είτε είναι θεατρικό ή οτιδήποτε, αλλά αν το δούμε μέσα από τα ειδίσματα, μέσα από τα θεατρικά ποικίλματα, τότε θα είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση και πολύ πιο αποτελεσματική η αναζήτηση. Και για τους νέους που δεν θα το βλέπουν με φόβο και θα λένε αχ, αρχαιοελληνικά. Ούτε με βαρεμάρα και πλήξη. Θα ήθελα να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Στην αρχαία ελληνική τραγωδία έχουμε δει ότι όταν υπάρχει η ύβριση, η αλαζονία, επέρχεται η νέμεσις, η θειασδίκη και εν τέλει η τίσης, η τιμωρία. Αυτό πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ισχύει και στη σύγχρονη κοινωνία ή ισχύει και εν τέλει ίσως και να μην το αντιλαμβανόμαστε? Λοιπόν, θα πρέπει να σου πω ότι είσαι σοφή. Ότι η ερώτησή σου πραγματικά, η ερώτησή σου είναι συγκλονιστική, γιατί έπιασε την πεμπτουσία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. Βεβαίως είναι η διάπραξη μιας ύβριος, η οποία δημιουργεί ανισορροπία και έρχεται η καθοριστική, η εξισορροπιστική δίκη, είτε η άτη είτε η ερηνής, η νέμεση σε τελευταία ανάλυση, η οποία φέρνει τις ισορροπίες. Αυτό έπρεπε να συμβαίνει και στη. Μα νομίζω ότι συμβαίνει. Συμβαίνει. Νομίζω ότι συμβαίνει, γιατί κοίταξε, κανείς που διέπραξε το απόλυτο άδικο δεν δικαιώθηκε. Ή κανείς εγκληματίας δεν ευτύχησε. Mm-hmm. Έρχεται. Γιατί εκτός αν είναι Έλληνας πολιτικός, κύριε Μουντατσάκη. Κοιτάξτε, αυτή είναι στο απειρόβλητο. Όχι, είναι στο απειρόβλητο. Μια δεδομένη στιγμή θα με καλέσετε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Ναι. Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο μια δεδομένη στιγμή να μιλήσουμε πάνω. Δεν χωράνε όλα. Έχουμε ανοίξει τόσα θέματα και εσείς έχετε μια σημαντική εκδήλωση σε λίγο. Αλλά δεν τον χορταίνουμε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται και μαζί με εμάς και όλος ο κόσμος που παρακολουθεί. Αλλά ας κάνουμε ένα σχόλιο για το που δίνουμε ραντεβού σήμερα με την παρουσίαση του βιβλίου. Λοιπόν, με τον Ναό Αποφύλλο Κανέλλας, που θα τον παρουσιάσουν η Αλεξάνδρα Ιζερβού, η καθηγήτρια της Αρχαιολογικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, η Ελπινίκη Νικολουδάκη, καθηγήτρια της Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, και ο Νίκος Παδογιαννάκης, ο καθηγητής της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστήμιου. Στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου στις 7.30 το απόγευμα. Σημαίνει. Και θα ευτυχήσω να δω τους φίλους μου, όχι μόνο τους φιλολόγους, είναι και τους φοιτητές μου, που είναι δάσκαλοι τώρα οι περισσότεροι και με τους οποίους ευτύχησα τόσα χρόνια και ευτυχώς στο Πανεπιστήμιο, να είναι εκεί στις 7.30 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου. Καλή επιτυχία και καλό τάξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Χαρήκαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.